Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που συγκινείτε. Ξέρετε, θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την οργάνωση, τις οργανώσεις μάλλον, Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσκληση αυτή. Είναι τιμή μου και μου δίνει τη χαρά να βρεθώ μαζί σας και να ανταλλάξω κάποιες σκέψεις και να σας μεταφέρω κάποιες επίσης βιωματικές μου σχέσεις με το θέμα και την αντίληψή μου για ένα τόσο κρίσιμο και τόσο καθοριστικό για την πορεία του τόπου μας τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια εθνικού θέματος. Επειδή διάφορα γράφτηκαν, διάφορα ακούστηκαν, να θυμίσω ότι πολύ απλά η δημοκρατία είναι ασύμβατη με την ποινικοποίηση του διαλόγου, κάθε διαλόγου. Και αυτό είναι για το ζητούμενο. Και να πω εδώ επίσης ότι θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν η Νέα Δημοκρατία οργάνωνε μία συζήτηση δημόσια για τις απόψεις της, τις θέσεις της για το Μακεδονικό και είχα την τιμή να κληθώ να υποστηρίξω τις απόψεις μου για ένα τέτοιο θέμα σε ένα περιβάλλον μη φιλικό σε σχέση με τις τόσο διαφορετικές προσεγγίσεις. Θέλω επίσης να επισημάνω πως κάθε παιχνίδι και κάθε προσπάθεια αναβίωσης μιας νέας εθνικοφροσύνης, αναβίωσης ενός εθνικολαϊκισμού εξαιρετικά επικίνδυνο, τον οποίο πολλές φορές στην πορεία την ιστορική της χώρας έχουμε πληρώσει, η υπόθαλψη τέτοιων αντιλήψεων από ένα κόμμα συστημικό, από ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο όχι μονάχα με τους κανόνες δημοκρατίας, αλλά και για λόγους, θα έλεγα, αυτοσυντήρησης της ίδιας. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς ο κύριος Μητσοτάκης θα διαχειριστεί αύριο, από όποια θέση και αν είναι. Κυρίως αν τυχόν είναι κάποτε κυβέρνηση, πώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα σε σχέση με την αντίληψη, την κουλτούρα, την πεποίθηση που δημιουργεί στην κοινωνία, στους πολίτες, γιατί νομίζει ότι τώρα τον βολεύει, τώρα τον συμφέρει, γιατί διαχρονικά η πατριδοκαπηλεία προφανώς έφερνε αντίκρισμα σε εκείνους που την υπηρετούσαν, αλλά με μεγάλη εθνική ζημιά, με μεγάλο εθνικό κόστος. Θα περάσω στις θέσεις μου για το θέμα για το οποίο συζητάμε, αλλά και τη σχέση, την καθοριστική σχέση του Μακεδονικού στη σχέση της χώρας μας με τις λοιπές βαλκανικές χώρες και τις χαμένες ευκαιρίες και τα εθνικά εγκλήματα που γίνανε από τον τρόπο διαχείρισης αυτού του μη προβλήματος που το καταστήσαμε πρόβλημα. Ακριβώς γιατί κάποιοι στην εθνοκαπηλεία, στην πατριδοκαπηλεία, στήριξαν τη δική τους την πορεία. Θέλω να κάνω μια αναφορά και ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για τα καλά σου λόγια και για μένα και για το κόμμα μου, το ποτάμι. Να κάνω μια αναφορά στο ποτάμι σε σχέση με την αταλάντευτη στάση του στα ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με τα εθνικά προβλήματα, με τα εθνικά θέματα, τις εθνικές εκκρεμότητες, είτε βεβαίως με τα αξιακά θέματα, με τα θέματα των δικαιωμάτων που είναι αξιακά θέματα για τον ευρύτερο κόσμο. Ξέρετε, ενώ ηχεί αντιφατικά, είναι μια πραγματικότητα ότι τα θέματα των πολιτικών, του πολιτικού φιλελευθερισμού, τα θέματα δηλαδή των δικαιωμάτων, του ανθρώπου και του πολίτη, δεν υποστηρίχθηκαν ποτέ από τη συντηρητική δεξιά. Ήταν πάντα πεδίο το οποίο στήριζε και διαφοροποιούσε ταυτοτικά την αριστερά και κυρίως την ανατολική αριστερά σε κάθε της έκφραση. Κλείνω την αναφορά μου στο ποτάμι λέγοντας ότι ποτέ δεν δεχτήκαμε ότι τέτοιου είδους θέματα, θέματα δηλαδή δικαιωμάτων, θέματα εθνικά, μπορούν να συμψηφιστούν με άλλα θέματα, μπορούν να ετεροπροσδιοριστεί ένας πολιτικός χώρος ή να θέσει διαφόρων τύπων και κατηγοριών προσχήματα.
Σε αυτά τα θέματα δοκιμάζεται και η ταυτότητα του καθενός. Και à la carte προοδευτικότητα δεν υπάρχει. Κλείνω λέγοντας ότι αλίμονο αν θεωρούμε ότι ποινικοποιείται ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όμορων πολιτικών χώρων και αλίμονο αν η κεντροαριστερά με την αριστερά την ευρύτερη δεν αποκαταστήσουν όχι γέφυρες επικοινωνίες, αλλά την κοινή αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων στα οποία βλέπουμε τις αντιστάσεις που τρέφουν οι δυνάμεις όπως η Χρυσή Αυγή, οι δυνάμεις δηλαδή που απεργάζονται τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό και που τρίβουν κυριολεκτικά τα χέρια τους από την ανεύθυνη στάση των συστημικών δυνάμεων που θα έπρεπε να έχουν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα. Μπαίνω στο κείμενό μου, θα μείνω στο κείμενό μου για να μην φύγω, γιατί ξέρετε είμαι από τους λίγους εν ενεργεία πολιτικούς που έχω άμεση σχέση με το θέμα αυτό και δημόσια τοποθέτηση από την δημιουργία του. Πίσω στο μακρινό και δύσκολο 1992. Τότε ήμουνα ένας αρχιτέκτονας, απλώς δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου και ήμουν πριν από λίγο καιρό από τότε, ήμουν γραμματέας της ΕΑΡ Ηρακλείου και βεβαίως ήμουν μέλος της πρώτης, πώς το λέγαμε τότε, ήταν η πολιτική γραμματεία του συνασπισμού, του ενιαίου συνασπισμού στην αρχή. Εκείνα τα επικολληρικά χρόνια, που διαμόρφωσαν βέβαια και τις πορείες μας και τους αξιακούς μας κώδικες. Ενθυμούμενος εκείνα, μπαίνω σε μια πολύ σύντομη εξιστόρηση κάποιων γεγονότων. Την πτώση λοιπόν του τείχους το 89 ακολουθεί η κατάρρευση των ολοκληρωτικών καθεστώτων στα Βαλκάνια, που τα οδηγεί σε πολιτική ρευστότητα και αστάθεια, με αποκορύφωμα την τραγωδία του εμφυλίου της Ιουγκοσλαβίας. Τότε παρουσιάζεται η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας, κυριολεκτικά η μεγάλη και χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας. Χώρα σταθερή και ευημερούσα, μέλος της ΕΟΚ και του ΝΑΤΟ τότε, θα μπορούσε να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες στο όνομα της κοινότητας για την αναδιοργάνωση οικονομική και πολιτική αυτών των χωρών, που στερούνταν δημοκρατικής κοινοβουλευτικής κουλτούρας και δομών, όπως και μηχανισμών λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς. Η Ελλάδα δεν αποτελούσε κίνδυνο για τις χώρες αυτές, αλλά δεν αποτελούσε και απειλή για τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών της Δύσης. Η ιδέα ενός βαλκανικού Ελσίνκη, και αναφέρομαι στη διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη του 1992, και η συγκρότηση μιας περιφερειακής βαλκανικής δομής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα συνέδεε χώρες, τις χώρες αυτές με την κοινότητα μέσω του μόνου τότε βαλκανικού κράτους μέλους, ως κέντρο επεξεργασίας πολιτικής και συντονισμού στους τομείς οικονομίας και εμπορίου, δημοκρατικών κοινοβουλευτικών θεσμών, πολιτιακών σχέσεων και σχέσεων ασφάλειας με προοπτική μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Αυτές ήταν οι σκέψεις, οι ιδέες, οι αντιλήψεις, οι προτάσεις που είχε καταθέσει τότε ο δικός μας, ο ευρύτερος χώρος, ο χώρος της αριστεράς. Η προσπάθεια οικοδόμησης στενών διμερών και πολυμερών σχέσεων θα αφορούσε παράλληλα τα εθνικά κοινοβούλια, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τους φορείς της αγοράς, όπως και τα πανεπιστήμια και τα πολιτιστικά ιδρύματα. Υπενθυμίζω τότε την έντονη αναζήτηση στα πλαίσια της ΕΟΚ μορφών χαλαρής σύνδεσης με τις χώρες του πρώην Σοβιετικού Συνασπισμού. Και η Ελλάδα φάνταζε ως η χώρα κλειδί για κάτι τέτοιο. Όμως η ζωή απέδειξε ότι λογάριαζαν χωρίς τους Έλληνες. Στις 16-12 του 1991, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κοινότητας άνοιξαν το δρόμο για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ήταν τότε που η Γερμανία επήγονταν για την απόσχεση της Κροατίας και της Σλοβενίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο ύμνηστος, είχε πει για εκείνη την στιγμή ότι ο άπειρος Αντώνης Σαμαράς τα έκανε μουσκεμά, γυρνώντας από εκείνη τη διάσκεψη. Έχασε τη μοναδική ευκαιρία το νέο όνομα της Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να μην συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Ήταν η μόνη, η μοναδική φορά που αυτό μπορούσε να παιχτεί. Αν και για όποιους ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή η υπόθεση. Γιατί η πραγματικότητα είναι άλλη. Σε αντάλλαγμα της ελληνικής συνενοχής για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, όλα αυτά είναι πριν τον εμφύλιο, θυμίζω, ο Αντώνης Σαμαράς πήρε τους περίφημους τρεις όρους στη διακήρυξη των 12 για τη Ιουγκοσλαβία, των 12 Υπουργών Εξωτερικών
της ΕΟΚ τότε. Περιελήφθη η παρακάτω παράγραφος που αφορά την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η κοινότητα και τα κράτη-μέλη της εξάλλου απαιτούν από μια Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία να δεσμευτεί πριν από την αναγνώριση ότι θα υιοθετήσει συνταγματικές και πολιτικές εγγύησεις, ότι δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος ενός γειτονικού κράτους, μέλους της κοινότητας, καθώς και ότι δεν θα διεξάγει εχθρικές προπαγανδιστικές δραστηριότητες σε βάρος ενός γειτονικού κοινοτικού κράτους, περιλαμβανομένης και μιας ονομασίας που εξυπονοεί εδαφικές διεκδικήσεις. Εδώ κλείνουν τα εισαγωγικά. Ενώ όλοι παραπάνω όροι κάλυπταν τις εθνικές ανησυχίες, μιλάω για πίσω στο 1991, έτσι, για κάποιον ανεξήγητο λόγο υπήρξε μια ταχύτατη επικέντρωση και απολυτοποίηση από την πλευρά μας, πλευρά την ελληνική, στο θέμα του ονόματος. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας, είπε ο ποιητής τότε, και οι πολιτικοί ξαμολύθηκαν στην αγορά. Το σύνθημα έγινε «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική». Τα όρια μεταξύ πολιτικής μοιοπίας, ανεπάρκειας και πολιτικού αμοραλισμού, αφού ως γνωστό ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο του απατεώνα, είναι δυσδιάκριτα. Μετράει όμως το αποτέλεσμα. Και ας παρατηρήσουμε πως η εστίασή μας στο μεγάλο δέντρο, στο μικρό δέντρο φύρων, μας αποκρύπτει μεγάλη εικόνα. Την ώρα που... Μήπως πρέπει να κλείσουμε αυτό, γιατί έχω ένα βουητό συνεχώς. Αυτό αν κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι το επενεργεί σε τούτο εδώ. Αν το κλείσουμε αυτό, κλείνει. Κλείνει από κάτω, ναι, ναι, είναι κλειστό. Έλεγα λοιπόν ότι η επικέντρωσή μας στο δέντρο φύρων μας απομακρύνει από την μεγάλη εικόνα. Την ώρα που η ελληνική πολιτική αυτοπαγιδεύεται και εχμαλωτίζεται στο μακεδονικό, η Τουρκία αξιοποιεί στο έπακρο την ευκαιρία να απλώσει την επιρροή της κατά μήκος των βορείων συνόρων μας. Ανενόχλητη Άγκυρα εγκαθιστά σε Σόφια, Σκόπια και Τίρανα το βόρειο βραχίωνα του Ισλαμικού τόξου μέσω συμφώνων στρατιωτικής συνεργασίας, εμπορικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων. Συμφώνων που ακόμα και σήμερα ισχύουν, η Τουρκία διαθέτει απίστευτους πόρους σε όλες αυτές τις χώρες μέσω αυτών των δικτύων και έχει δημιουργήσει, όπως καταλαβαίνετε, ισχυρότατο δίκτυο επιρροής οπουδήποτε. Την ώρα που η Τουρκία λοιπόν ενισχύει εντυπωσιακά την επιρροή της στο βαλκανικό χώρο, η ελληνική κυβέρνηση καταστρέφει συστηματικά τις σχέσεις της με όλους τους γείτονες. Θυμίζω, έχουν ξεχαστεί όλα αυτά. Ήταν χαρακτηριστική η αντίδραση της Αθήνας μετά την αναγνώριση της Φύρων ως Μακεδονία από τη Σόφια, όπου απειλούμε τότε την Βουλγαρία με μπλοκάρισμα των σχέσεών της με την κοινότητα. Και αυτό οδηγεί τη Βουλγαρία σε στενότερη σχέση με την Τουρκία, όπου η Άγκυρα είναι ο μεσάζων για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να αταλάντευτα η πορεία των σχέσεων των ενταξιακών της Βουλγαρίας προς την Ευρώπη να εξελιχθεί. Συνέβη αυτό, τα έχουμε ξεχάσει αυτά, ότι η Σόφια βρήκε τότε συμπαραστάτη την Άγκυρα στην στήριξη των ενταξιακών διαδικασιών τις οποίες ανέμενε. Εμείς είμαστε εχθρός γιατί αναγνώρισε τη Φύρων ως Μακεδονία. Τα βάλαμε και με τη Ρωσία όμως για τον ίδιο λόγο. Έχει ξεχαστεί αυτό. Ο κ. Αβραμόπουλος ήταν τότε εκπρόσωπος του ΙΠΕΞ. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΞ. Και τότε κατηγόρησε τον πρόεδρο Γέλτσιν, προσέξτε, ο κ. Αβραμόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΞ, του ελληνικού, κατηγορεί τον πρόεδρο της Ρωσίας ότι ξεπέρασε ακόμα και αυτούς τους προπαγανδιστές των Σκοπίων και δημιουργείται διπλωματικό θέμα με τη Ρωσία. Στη μέθη του έπους που έγραφαν, βλέπετε, έχασαν την αίσθηση του μέτρου και βέβαια βυθίστηκαν στο γελίο, δίχως καν να το καταλάβουν. Την ίδια στιγμή μετατρέπουμε τα Σκόπια σε εχθρό, όταν μόνο σε εμάς προσέβλεπαν, αφού όλοι οι υπόλοιποι γείτονές τους, Σερβία, Αλβανία και Βουλγαρία, τους επιβουλεύονταν, κανονικά τους επιβουλεύονταν. Και σας θυμίζω τις ιδέες τότε να διαμελιστεί η Φύρων και να μοιραστούν τα ημάτια της μεταξύ των τριών ή και εμάς, αν θέλαμε. Καταλαβαίνετε ότι ο Ερντογάν δεν θα περίμενε τότε να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης, έτσι θα την είχαμε αμφισβητήσει εμείς έμπρακτα, δεν θα χρειαζόταν να το κάνει ο ίδιος, για να δείτε την ανοησία της εποχής.
Και βέβαια βοηθήσαμε ανέλπιστα το μειοψηφικό αλυτρωτικό πυρήνα, το μειοψηφικό αλυτρωτικό πυρήνα, ξαναλέω, της εποχής, στην Φύρομ να εδραιωθεί και να εμποτίσει όχι μόνο με τις ιδέες του, αλλά και με το αίσθημα της αδικίας και της πληγωμένης εθνικής περηφάνειας και αξιοπρέπειας μια ολόκληρη γενιά. Μια ολόκληρη γενιά, αυτή που είναι σήμερα στα πράγματα. Βλέπετε το νεαρό της ηλικίας όλων. Όλο το πολιτικό προσωπικό όλων των κομμάτων της Φύρομ είναι η γενιά που μεγάλωσε με τα λυτρωτικά, τις αλυτρωτικές ιδέες που έμαθε στο σχολείο. Γιατί εμείς με τη συμπεριφορά μας τότε κάναμε τον περιθωριακό αλυτρωτικό πυρήνα, τον κάναμε βεβαίως να γιγαντωθεί. Στα καθημάς, ο λαϊκισμός, η πατριωτοκαπηλεία, ο εθνικισμός χτίζουν διαχρονικά πολιτικές καριέρες. Δίνουν ισχύ και επιρροή σε ιεράρχια, στείνουν κόμματα, αναδεικνύουν πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς ακριβώς αυτόν τον δρόμο ακολούθησε και άξιος ο μισθός του, βέβαια. Ήταν το μοιραίο πρόσωπο και ξανά γίνε μοιραίο πρόσωπο. Δημιουργούν ή πολλαπλασιάζουν περιουσίες, μην ξεχνάμε το θέμα αυτό, ιδιαίτερα στην περίοδο του εμπάργκο. Ξέρετε, είναι γνωστό ότι οι μεγαλοεπιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης έγιναν ακόμα πιο βαθύπλουτοι, διότι αντικατέστησαν το κράτος στην συνέχεια του εμπορίου και της προμήθειας βασικών αγαθών όπως τα πετρελοειδή στη Φύρομ, γιατί η επίσημη χώρα είχε εμπάργκο κατά τα λοιπά. Με τι αντίτιμο? Την απόλυτη ήττα και απομόνωση της χώρας από όλους. Κατασπαταλήσαμε το διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο της χώρας για ένα θέμα που ποτέ κανένας τρίτος δεν κατάλαβε. Εγώ γυρίζω την Ευρώπη από τότε, ήμουν και εκείνη την πρώτη τετραετία που ήμουν βουλευτής 96-2000 του συνασπισμού τότε. Είχα την τιμή, τη μεγάλη εκεί, ήμουν μέλος Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Στην συνέχεια ως Ευρωβουλευτής και τώρα ως βουλευτής μέλος Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, οπουδήποτε γυρίζω στην Ευρώπη, στον κόσμο, κανείς δεν καταλαβαίνει και βεβαίως για όλους Μακεδονία και Μακεδόνες είναι και τετελεσμένο είναι. Η συνέπεια λοιπόν ήταν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών του ΟΗΕ τους αναγνωρίζει ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σήμερα, 27 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα και ξαναζωντανεύει έτσι ένα εφιαλτικό ντεζαβί. Με την ίδια την παράνοια που τότε ζήσαμε και ενισχυμένη σήμερα. Και αυτή τη φορά δεν διακρίνουμε πως έχουμε μία αναβίωση ενός μιας χαμένης, της χρυσής χαμένης ευκαιρίας του πακέτου Πινέιρου του 1993, το οποίο αφού κλωτσίσαμε τότε, όταν μεταφέραμε το θέμα από το πολύ οικείο και βολικό για μας ευρωπαϊκό περιβάλλον στο ανεξέλεγκτο και χαοτικό περιβάλλον του ΟΗΕ, που πάντα ήταν πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε το θέμα, εμφανίζεται ξανά αυτή η ευκαιρία με την συμφωνία που κατέληξε να προσυπογραφεί στις Πρέσπες. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, στους οποίους ανήκουμε, συνομολογώντας όλοι, έτσι δεν είναι, πως αποτελούν αταλάντευτη στρατηγική επιλογή για τη χώρα, επείγονται να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ρωσική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως και την τουρκική διείσδυση δια του Ισλαμικού τόξου σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας, γενικότερης ρευστότητας και επιθετικότητας του απρόβλεπτου γείτονά μας. Η διαρκής απειλή τέλος της Μεγάλης Αλβανίας, με ό,τι συμβαίνει και στο Κόσοβο, έναν υπαρκτό κίνδυνο που οφείλαμε και εμείς να έχουμε αξιολογήσει. Η σταθεροποίηση και θωράκιση του εύθραυστου κρίκου Φύρομ, με το υπαρκτό πρόβλημα της Μεγάλης Αλβανικής Μειονότητας στην περιοχή του Τετόβου, μπορεί να γίνει μόνο με την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι από τους δύο? Γιατί προφανώς ένας γείτονας σε εμφύλιο δεν είναι ποτέ καλός γείτονας. Και να σκεφτόμαστε και αυτές τις εκδοχές. Και εδώ, στα καθημάς, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που ομνύουν στην ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, θα έπρεπε να έχουν αντιληφθεί πως ευρωπαϊσμός à la carte δεν νοείται. Οι στρατηγικές επιλογές Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι και δικές μας στρατηγικές επιλογές. Και προφανώς συμμετέχουμε και στο σχεδιασμό και στην υλοποίησή τους. Τώρα, τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί τώρα η συμφωνία, μετά από 26 χρόνια, εμφανίζεται μια τέτοια ευκαιρία και προχωρούμε σε μια συμφωνία? Η τωρινή συγκυρία, μοναδική σε όλα αυτά τα χρόνια, είναι γιατί έχουμε πλέον μια κυβερνητική ριζική αλλαγή στη γειτονική χώρα. Ο σοσιαλδημοκράτης Ζάεφ είναι πρωθυπουργός, τα αλβανόφωνα κόμματα είναι στην κυβέρνηση, το εθνικιστικό ΒΜΡΟ είναι στην αντιπολίτευση με το σκληροπυρηνικό Γκρούευσκι, τσαλακωμένο από τα σκάνδαλα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης που τον οδήγησαν στην αντιπολίτευση. Αυτή
η συγκεκριμένη συγκυρία είναι που δίνει την ευκαιρία να κλείσουμε επιτέλους αυτό το άγος που κουβαλάμε. Αν ο Ζάεφ λοιπόν καταφέρει να διαχειριστεί τα δικά του αδιέξοδα, βλέπετε τις δυσκολίες, τα προβλήματα, βλέπετε τη δική του την εθνικιστική αντιπολίτευση, βλέπετε ότι τα επιχειρήματα είναι ακριβώς τα ίδια, αντίστροφα όμως. Αυτό, αν έχει κάποιος από όλους αυτούς απ' έξω, που εμείς, κατά την άποψή τους είμαστε εμείς οι μειοδότες, ας σκεφτεί πώς είναι δυνατόν ακριβώς για τον αντίθετο λόγο να έχει ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα με όσους διαφωνούν με τη λύση αυτή στη γειτονική μας χώρα. Εδώ λοιπόν, αν ο Ζάεφ διαχειριστεί τα δικά του τα πολύ μεγάλα προβλήματα και είμαστε πάλι εμείς οι ανυποχώρητοι, τότε είναι μαθηματικά βέβαιο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πως η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ θα γίνει αφού οι σύμμαχοί μας θα υποχρεωθούν να μας παρακάμψουν. Διότι, όπως είπα και λίγο πριν, υπάρχουν στρατηγικοί λόγοι που πρέπει να σταθεροποιηθεί ο ευαίσθητος κρίκος των Δυτικών Βαλκανίων που λέγεται Φύρο. Και το Βουκουρέστι του 2008 δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί στις Βρυξέλλες του 2018. Ευτυχώς που η ισόφρον αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εξωτερικών οδήγησαν στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας, διότι είναι βέβαιο ότι η αντιμετώπιση των εταίρων μας δεν θα ήταν με τέτοια αυροφροσύνη όπως υπήρξε το 2008. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες του τι έγινε στο 2008 και τι είπαμε ότι έγινε. Και πόσο μας κόστησε αυτό το ψέμα που είπαμε, έτσι. Πάλι τζάμπα μάγκες είμαστε με το δήθεν βέτο και καταδικαστήκαμε από το δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για κάτι που δεν κάναμε τελικά, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι μια άλλη ιστορία. Ας δούμε όμως, βγάζοντας τα παραμορφωτικά κομματικά γυαλιά, τι συμφωνία έχουμε στο τραπέζι. Ενθυμούμενοι πως η συμφωνία αυτή δεν είναι αποτέλεσμα νίκης μας σε ένα πόλεμο που ευτυχώς κανείς δεν σκέφτηκε να κάνει, αλλά είναι προϊόν ενός αμοιβαίου συμβιβασμού. Υπερκαλύπτει λοιπόν αυτή η συμφωνία τα προαπαιτούμενα της Εθνικής Γραμμής του 8, που ήταν τι ήταν. Ήταν η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό μάλιστα προσδιορισμό, έλεγε το 8, η Εθνική Γραμμή. Ο Πινέιρο μας έδινε χρονικό προσδιορισμό. Και τι διαφορά έχει? Κάποιοι όμως ταμπουρώθηκαν και πίσω και από αυτό, όταν άρχισαν να συζητείται ότι πηγαίνουμε πιθανώς προς συμφωνία. Έχουμε λοιπόν και τον γεωγραφικό προσδιορισμό και είναι για όλες τις χρήσεις το έργα όμνες που είπε ο Δημήτρης λίγο πριν και ποια ευρύτητα έννοιας έχει και ισχύως. Επιπροσθέτως, αυτή είναι η γραμμή μας, αυτά τα καλύψαμε. Επιπροσθέτως, αναφέρεται ρητά σε όλες τις εκκρεμότητες αλλητρωτικού χαρακτήρα και επιβάλλει συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα. Η Εθνική Γραμμή, και πρέπει να το επισημάνω και να το διαχωρίσω αυτό, η Εθνική Γραμμή έλεγε σύνθετη ονομασία, κοινά αποδεκτή, για όλες τις κρίσεις. Το για όλες τις κρίσεις κάλυπτε τα ζητήματα λυτρωτισμού που βάζαμε και τη συνταγματική αναθεώρηση, διότι το έργα όμνες σήμαινε και για την εσωτερική χρήση, πράγμα που απαιτούσε συνταγματική αναθεώρηση για να πούνε ότι δεν λεγόμαστε πια Μακεδονία, Δημοκρατία της Μακεδονίας για εσωτερική χρήση, αλλά λεγόμαστε αυτό που θα καταλήξουμε να συμφωνήσουμε ότι λεγόμαστε και θα ισχύει για έξω. Και δεύτερο, για όλα τα υπόλοιπα θέματα που εμείς θεωρούμε ότι δημιουργούν βάσεις για πιθανές αλλητρωτικές αναφορές στο μέλλον και απαιτήσεις. Άρα το ζήτημα αυτό δεν έμπαινε από την γραμμή του 8. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι μια διεθνή συμφωνία, διότι αυτή η συμφωνία δεν είναι διμερής, είναι μια διεθνή συμφωνία με την εγγύηση του ΟΗΕ και σε δεύτερη φάση, όταν θα ακολουθήσουν οι ενταξιακές συμφωνίες, θα είναι με την εγγύηση πια, διεθνής συμφωνίες πάντα, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι εγγυητές είναι οι διεθνείς οργανισμοί και άρα απέναντι σε αυτούς καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανένας να κάνει τον κουτοπώνηρο ή να υποσχεθεί σήμερα και να υπογράψει αυτά και αύριο να ισχύουν άλλα. Οι αντιρρήσεις για εθνικότητα και γλώσσα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι προσχηματικές, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πουθενά δεν αναφέρεται εθνικότητα στη συμφωνία, αφού δεν αναγνωρίζεται η ύπαρξη μακεδονικής εθνότητας. Για να υπάρχει εθνικότητα, απαιτείται και η ύπαρξη εθνότητας. Η Ιθαγένεια αναφέρεται μακεδονική, κάθετος, πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Και ας μην μας διαφεύγει πως το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των λαών είναι από τα βασικά δικαιώματα της ΔΑΣΕ και βεβαίως του Διεθνούς Δικαίου.
Πού βρήκαμε εμείς το δικαίωμα να επιβάλλουμε σε έναν άλλο λαό το πώς θα λέγεται και το πώς θα νιώθει, είναι μια δική μας υπόθεση. Πρέπει εμείς να απαντήσουμε μεταξύ μας, μπας και πείσουμε τους εαυτούς μας για να δούμε αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους τρίτους, τους ξένους που όχι δεν μας καταλαβαίνουν, μας λιδουρούν και γι' αυτό. Και βεβαίως η γλώσσα, είπε ο Δημήτρης πριν, έχει αναγνωριστεί ήδη από το 1977 από τον ΟΗΕ, σε μια διάσκεψη στην Αθήνα μάλιστα, ως μία από τις επίσημες γλώσσες της Ομοσπονδίας της Ιουγκοσλαβίας. Παρόλα αυτά, στο άρθρο 7 της Συμφωνίας αναφέρεται ότι ανήκει, υπάρχει προσδιορισμός, ότι ανήκει στην οικογένεια των νότιο-σλαβικών γλωσσών. Άρα δεν έχει καμία σχέση με τη γλώσσα του Αριστοτέλη, διότι ως γνωστόν ο Αριστοτέλης έγραφε στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά. Το αλφάβητο το κυριλλικό ήρθε πολύ αργότερα, που είναι το δικό του αλφάβητο. Δεν ξέρω τίνος ήταν οι ιδέες και πώς έπεισε ένα ολόκληρο λαό και μάλιστα τον πιο έξυπνο λαό του κόσμου. Ως γνωστό, είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου, έτσι δεν είναι? Ότι μπορούσαν να πιστούν έτσι από τους φυρομίστες, οι τρίτοι, οι κουτόφραγοι, ότι η γλώσσα ήταν, η ελληνική γλώσσα γράφονταν στο κυριλλικό αλφάβητο και εκείνοι είχαν συνείδηση σλαβική, μακεδονική, με τον προσδιορισμό τον γεωγραφικό και όχι ελληνική. Πίσω τώρα στην κοινωνία μας και στον τρόπο αντίδρασης. Μια κοινωνία, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που στερείται οραμάτων, που είναι διψασμένη για στιγμές ανάτασης, που είναι διψασμένη για πρόχειρα ερεθίσματα ικανά να την εμπνέουν αλλά και να τη βγάζουν από μια καθημερινή μιζέρια ή ακόμα χειρότερα από την αίσθηση της συνεχούς ήττας, προσφέρεται εξαιρετικά για τη διάδοση και εδραίωση μεγαλοειδιατικού τύπου προτάσεων. Η ψευδεπίγραφη αναφορά δε σε αρχές δόξες την καθιστά αυτήν ακόμα πιο γοητευτική. Έτσι, για μια ακόμη φορά, στην ελληνική μας πραγματικότητα διαπιστώνεται ο θρίαμβος του θυμικού επί του ορθολογισμού. Και είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική η ευκολία με την οποία ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ασπάζεται δοξασίες, αιτιάσεις, στερεότυπα μέρους της ιεραρχίας της Εκκλησίας, ακραίων κύκλων, υπερηθωριακών, τυχάρπαστων προσώπων, τα είδαμε και αυτά, να βρίσκουν ρόλους, υπήθεται από απίθανες συνωμοσιολογίες που πολλοί απέχουν βεβαίως από τον ορθό λόγο. Και το πολιτικό προσωπικό. Ο Ζακ Ντελόρ συνείδησε πολλές φορές, έτσι το έλεγε, ότι χρέος του πολιτικού είναι να υποστηρίζει αυτό που πιστεύει κόντρα στο ρεύμα. Πως αντί να χαϊδεύει τα αυτιά, πρέπει να ανοίγει δρόμους πείθοντας την κοινωνία για την ορθότητα των απόψεων και των προτάσεων που υποστηρίζει. Εκείνες τις μέρες, τις δύσκολες του 92, με τις λαοσυνάξεις και όλα τα υπόλοιπα που θυμάστε ή έχετε διαβάσει ή έχετε δει, υπήρξαν κάποιοι λίγοι εμπνευσμένοι πολιτικοί, να θυμίσω αυτούς που έχουν φύγει από κοντά μας, τους αξέχαστους, Λεωνίδα Κύρκο, Μιχάλη Παπαγιαννάκη, Άγγελο Ελεφάντη, Το Σπύρο τον Αζραχά, είναι το Φίλιππο τον Ηλιού, γι' αυτό είπα να μείνω σε εκείνους που είχαν μια πολιτική, έτσι, γιατί ο Άγγελος Ελεφάντης φιλόσοφος ήταν, αλλά με πολιτική δραστηριότητα. Δημήτρη, θα σου δώσω κάποια από τα έγγραφα που βρήκα στο αρχείο μου. Δεν έχω τακτοποιημένο αρχείο, αλλά για κάποια ζητήματα όπως τούτο εδώ είχα. Και είναι ένα κείμενο ιστορικό, το οποίο είναι ξεχασμένο. Είναι το κείμενο που εκείνοι έγραψαν, που ήταν η απάντηση, ήταν το «Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική», είναι η απάντηση στο «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Και να μιλήσουμε τώρα, είναι αυτό που κάνετε, αυτό που κάνουμε και αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε στη δημοκρατία. Γι' αυτό λέω ότι η δημοκρατία είναι ασύμβατη με την ποινικοποίηση του διαλόγου. Και το κείμενο αυτό υπογράφεται από 374 Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων είχα και την μεγάλη τιμή και τύχη να είμαι και εγώ. Είμαι ο μόνος Ηρακλειώτης, μάλιστα, που είμαι εδώ. Σου δίνω το αντίγραφο που έχει δημοσιευθεί στο Αντί 19 Δευτέρου του 1993. Ήταν τότε μόνο το Αντί, η Αυγή, ο Πολίτης, η Εποχή και η Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ελευθεροτυπία, με συγχωρείτε, ήταν τα 5 έντυπα. Που οι πέντε. Τι θέσεις. Εντάξει, που ήταν όμως οικογενειακό.
ήταν τα πέντε έντυπα τα οποία φιλοξένησαν τούτο εδώ το κείμενο. Έτσι, δεν είναι τυχαίο και δείτε, κάντε και συγκρίσεις με την εποχή μας. Και κάποια άλλα που έχουν να κάνουν μετά με το εμπάργκο, με την αντίδραση τότε κάποιον και τη στάση της τότε κυβέρνησης, τη κυβέρνηση του Πασό που ήταν με το εμπάργκο, την αντίδραση κάποιων πάλι πολιτικών και ολίγων πολιτών και μια σειρά έτσι άλλων ζητημάτων που έχουν ξεχαστεί αλλά που θυμίζουν τόσο πολύ το σήμερα σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τότε λοιπόν, θυμάμαι ότι τούτη εδώ την πρωτοβουλία ακολούθησε το στήσιμο του κινήματος λογικής. Το θυμάστε το μέτωπο λογικής τότε και την προσπάθεια αντιμετώπισης ενός εθνολαϊκισμού που απλώνονταν εξαιρετικά επικίνδυνα. Και καταφέραμε τότε αρκετά πράγματα στις τότε δύσκολες εποχές. Μετά το θέμα μπήκε στο ψυγείο. Μετά την απώλεια της ευκαιρίας Πινέιρο, το θέμα μπήκε στο ψυγείο. Μετά ορθώθηκαν τείχη, όπως είπε και λίγο πριν, ο αλυτρωτισμός εκεί θέργεψε από περιθωριακός που ήταν και βεβαίως τώρα ήρθε η ευκαιρία. Σήμερα λοιπόν, πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα μετά, το πολιτικό προσωπικό της χώρας οφείλει ψύχρεμα, και αυτό έπρεπε να κάνουμε, να στοχαστεί τι κερδίσαμε και τι χάσαμε αυτά τα χρόνια της αδιαλαξίας. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μετατραπεί σε εθνική πανολεθρία η ήττα μιας αδιέξοδης πολιτικής που ακολούθησε μια ηγεσία απίστευτα κατώτερη των περιστάσεων τότε. Μια ηγεσία που θυσίασε το εθνικό συμφέρον στην ευκολία της δημαγωγίας και των μικροκομματικών υπολογισμών. Αυτό που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και σήμερα, ξαναλέω, από συστημικές δυνάμεις και με ανεπίτρεπτο τρόπο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κλείνοντας, το πολιτικό προσωπικό της χώρας οφείλει να συνεννοηθεί μεταξύ του, μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας προς τους πολίτες, διαλύοντας μύθους και φαντασιώσεις. Γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως οι δυνάμεις που επιβουλεύονται τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία κυριολεκτικά κάνουν πάρτι. Και δείχνουμε κάθε ευκαιρία το απεχθές, ακατέργαστο και πανάθλιο πρόσωπό τους. Επενδύουν στην εγκληματική ελαφρύτητα του πολιτικού προσωπικού, αλλά και στην αφέλεια μιας κοινωνίας που λειτουργεί μόνο με το θυμικό, γιατί δυστυχώς έτσι έχει μάθει και δυστυχώς νομίζει ότι έτσι τη βολεύει. Πολιτικοί και διαμορφωτές της κοινής γνώμης οφείλουν να διατυπώσουν με ειλικρίνεια και καθαρότητα πως ονομασία χωρίς τη λέξη Μακεδονία ή παράγωγα αυτής δεν υπάρχει στο τραπέζι. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Το ερώτημα δεν είναι αυτό που υποβάλλεται στους πολίτες από τους λογείς κατά τα λοιπά σοβαρούς ερευνητές γνώμης και δημοσκόπους. Το ερώτημα δεν είναι αν δέχεστε το όνομα Μακεδονία ή παράγωγό του στο όνομα της γειτονικής χώρας. Το ερώτημα είναι προτιμάτε σύνθετη ονομασία ή σκέτο Μακεδονία για όλους και εσαΐ από εδώ και μπρος. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι λοιπόν, σας ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, αν θέλουν να έχουν σχέση με την εθνική ευθύνη και αν συναισθάνονται πραγματικά το ρόλο τους σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, πρέπει να ξαναδούν, να αναθεωρήσουν την απαράδεκτη και αδιανόητη στάση τους και να σκεφτούν επίσης ότι ο νέος διχασμός που κινδυνεύει να γίνει βαθύς διχασμός, ξανά ανακαλύπτοντας, όπως είπα και λίγο πριν, με όρους νέας εθνικοφροσύνης, τους πατριώτες και τους μειοδότες, γιατί ακούστηκε και κάτι άλλο, ακούστηκε και ξαναβγεί από το χρονοτούλαπο της ιστορίας και ο όρος πατριωτικό Πασόκ, που ιστορικά έχει κλείσει τον κύκλο του αυτός ο όρος από την αλλαγή του δόγματος εξωτερικής πολιτικής, από την εποχή Σιμίτη, Πάγκαλου, Παπανδρέου, όπου έχουμε την πλήρη στροφή με αποκορύφωμα το Ελσίνκι και περάσαμε στη νέα πραγματικότητα. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν αποδεχτούμε ότι υπάρχει πατριωτικό Πασόκ, τότε αποδεχόμαστε παράλληλα ότι υπάρχει και μειοδοτικό Πασόκ και προφανώς αξιωματικά όλοι οι άλλοι μειοδότες είναι. Γι' αυτόν τον λόγο να είμαστε πιο σοβαροί σε όλα αυτά, καλούμαστε και να ξανασκεφτούμε και κάτι άλλο. Ότι, όπως είπε ο Δημήτρης, ο γνήσιος πατριωτισμός έχει ανάταση, γιατί εμπνέει ανάταση, δεν είναι φοβικός. Το αίσθημα του σκατζόχυρου, το αίσθημα της άμυνας, είναι ενοχικό συνέστημα. Η αυτοπεποίθηση είναι η απόρρια του πραγματικού πατριωτισμού. Και βεβαίως, να θυμόμαστε, γιατί έχουμε πικρά
παραδείγματα και έχουμε πανάκριβα πληρώσει τη στάση μας, όχι στο μακρινό παρελθόν, μερικές δεκαετίες πριν στην Θράκη, με τους πομάκους και τις συμπεριφορές μας, να θυμόμαστε ότι ο αλυτρωτισμός είναι επικίνδυνος αν υπάρχουν κάποιοι που νιώθουν αλύτρωτοι. Αν λοιπόν νομίζουμε ότι στην ελληνική Μακεδονία ζουν και κατοικούν αλύτρωτοι που θεωρούν ότι δεν είναι η πατρίδα τους, δεν τους φέρεται καλά, ας σκεφτούμε, ας αναλογιστούμε και ας αναθεωρήσουμε κάποιες από τις πολιτικές μας και κάποιους από τους τρόπους προσέγγισης όλων αυτών των ζητημάτων. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε για την...